Το περίφημο καρναβάλι της Πάτρας δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος, λόγω του κορονοϊού, το ίδιο και όλα τα καρναβάλια ανά την περιφέρεια. Το περίφημο καρναβάλι της Πάτρας δεν θα πραγματοποιηθεί το 2020, ακυρώνεται, όπως και όλα τα καρναβάλια ανά την περιφέρεια, λόγω του φωνικού κορονοϊού που χτύπησε και την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, καρναβάλια που αποτελούν ετήσιους θεσμούς, δεν θα πραγματοποιηθούν. Η απόφαση αφορά, εκτός από την Πάτρα, Ρέντι, Ρέθυμνο, Έδεσα, Καστοριά, Ραφίνα, Κοζάνη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ναύπλιο, Ξάνθη, Μοσχάτο, Ζάκυνθο, Χίος, Μέθανα, Λευκάδα, Ναύπλιο, Ναύπακτος, Σκύρος, Λέσβος, Νάουσα, Αθήνα, Ελληνικό Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Καλυθέα, Πειραιάς, Περιστέρι, Κόρινθος, Αλιβέρι, Νιγρίτα, Καμένα Βούρλα, Άμβρος, Λαύριο, Λαμία, Φάρσαλα, Μαγούλα, Χαλκίδα, Λουτράκι, Νάξος, Σιτία, Κρέστενα, Κεσαριανή, Σύρος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Χαϊδάρι, και άλλα, τέλος οι αποκριάτικες εκδηλώσεις από τον Δήμο Αθηναίων. Ακυρώθηκαν από το Δήμο Αθηναίων, για προληπτικούς λόγους εξαιτίας του κορονοϊού, όλες οι εκδηλώσεις για το καρναβάλι και τα κούλουμα, μετά από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, οι υπηρεσίες του, βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση ώστε να ανταποκριθούν άμεσα, εφόσον χρειαστεί, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έχουν προετοιμαστεί πλήρως το προηγούμενο διάστημα για να αντιμετωπίσουν με οργανωμένο σχέδιο κάθε ανάγκη που ενδεχομένως θα προκύψει σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μωρίτερα, την ανησυχία της για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, ζητώντας την αναβολή τους, εξέφρασε με επιστολή της τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, η Ένωση Επενδυτών Κίνας Ελλάδας. Στην επιστολή της Ένωσης, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΔΕΛΤΑ Σίγμα, Χάνγκουεϊ, Μάικλ, Ξία, αναφέρονται τα εξής, αξιότιμε δήμαρχε, δεδομένης της εμφάνισης του COVID-19 και στην Ελλάδα αλλά και της παρουσίας στην Αθήνα χιλιάδων ξένων τουριστών αλλά και Κινέζων, που κατοικούν στην πόλη. Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ζητήσουμε ως εκπρόσωποι μεγάλου μέρους των Κινέζων επενδυτών στην Ελλάδα, να αναβάλλετε εξαιτίας του εκτάκτου και επικινδύνου της κατάστασης τις φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις. Το πράττουμε αυτό με μεγάλη μας λύπη αλλά ορμόμενοι από την αγωνία μας για τους κινδύνους διάδοσης του ιού με την πολυκοσμία αλλά και την έλλειψη προστατευτικών μέσων μασκών στην αγορά. Advertisement, αξιότιμε δήμαρχε, η Ένωση Επενδυτών Κίνας Ελλάδας, η μεγαλύτερη κινέζικη ένωση στην Ελλάδα, πραγματοποίησε δωρεά στο νοσοκομείο Wuhan 7. Με τον τρόπο αυτό θελήσαμε να δείξουμε στους συμπατριώτες μας την έμπρακτη συμπαράστασή μας στη μεγάλη αυτή δυσκολία. Με το αίτημα μας αυτό, σας δηλώνουμε την αγωνία μας για τη μετάδοση του ιού στην Αθήνα. Είτε για εμάς τους Κινέζους είτε για τα αδέλφια μας τους Έλληνες είτε για οποιοδήποτε κάτοικο ή επισκέπτη της Αθήνας θεωρούμε άκρως επικίνδυνη την πραγματοποίηση των φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων.